εάν δεν ήμουν αυτός που είμαι, έτσι, παράδειγμα λέω τώρα, αν ήμουν για παράδειγμα μηχανικός αυτοκινήτων, για παράδειγμα, έτσι, θα μπορούσα έτσι στην απελπισία μου, στο ψυχολογικό μου αδιέξοδο, να βουτήξω την κουκούλα, να μπω στα κρατήρια, να τη βουτήξω αυτή την κυρία, να την... Ένας συνάδελφος, ναι, είδε τον Κούλη μαζί με τη μαυροκορδά του μέσα σε έναν αυτοκίνητο. Δαμέ που έφτασε, δεν έχω τίποτε να χάσω. Θα τον παίξω όπως το σύλλον τον γυρίσω. Ήσουν άνθρωπος που με αγάπησε παραπάνω από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο στον κόσμο. Γεια σου, Χρήστο. Ο Γιάννος δεν φταίει. Δήμητρα, τι έπαθες, είσαι καλά? Ναι, έμαθες για την Τερέζα? Ναι, μόλις πριν λίγο. Είμαι πάρα πολύ αναστατωμένη, μιλιά με την κουβέντα. Παρακαλώ. Τερέζα. Ποιος μιλά? Ποιος μιλά? Άτσι. Γεια. Είστε καλό. Και αγαπώ σας, εντάξει. Και εμείς. Ήρεμα, Χρήστο. Τι είναι, μήνυμα από την Τερέζα, τι? Ξέρω που είναι η Τερέζα. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει, στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω, που είναι πάντα καινούριο και απλό. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα είμαι εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Θεοκλήτε μου, είναι ολοφάνερο. Αυτός ο άνθρωπος είναι εγκληματίας και αδίστακτος. Είπε ξεκάθαρα ότι αν επέμβει η αστυνομία θα σκοτώσει την κόρη μας. Δεν θα παίξω λοιπόν κοροναγράμματα τη ζωή του παιδιού μας. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, πρέπει να ηρεμήσεις επιτέλους. Η αστυνομία ξέρει πώς θα χειριστεί την υπόθεση. Ας δείξουμε λίγη εμπιστοσύνη και στην κυπριακή αστυνομία, αν επιτέλους. Θέλω να πιάσει την αστυνομία για να της πεις ότι εγώ δεν θέλω να κάνει καμία κίνηση χωρίς την έγκρισή μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να τους πιάσεις τώρα τηλέφωνο και να τους το κάνεις σαφές αυτό το πράγμα. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα, έτσι. Δεν πρόκειται η αστυνομία να εισβάλλει έτσι ξαφνικά εκεί που αυτός ο αλήτης κρατάει την κόρη μας εχμάλωτη και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της. Τη ζωή της! Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είμαι σίγουρος, είμαι βέβαιος
ότι θα χειριστούν με πάρα πολύ φιδωλό τρόπο την όλη κατάσταση. Είσαι βέβαιος? Θεόκλητε, είσαι βέβαιος? Θέλω να είμαι βέβαιος. Τέλος πάντων, θα τους πάρω τηλέφωνο τώρα αμέσως, θα τους πάρω τηλέφωνο. Τώρα όμως, τώρα σε παρακαλώ. Έλλη μου, αγαπή μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα. Αυτή η ιστορία θα λήξει με έναν τρόπο πάρα πολύ καλό, μην ανησυχείς, διότι αυτός ο αλήταρας έχει ζητήσει να δει την Ιταλίδα. Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι είμαι βέβαιος ότι ετοιμάζουν ένα σχέδιο ώστε να πείσουν την Ιταλίδα να τον διατάξει να αφήσει ελεύθερη την Τερέζα μας. Δεν μπορεί πριν από αυτό να κάνουν αμέσως, να προβούν αμέσως στην επιχείρηση να απελευθερώσει της. Κάτι θα περιμένουν. Εμπρός. Κύριε Μαυροκορδάτε. Ο οικονόμου είμαι από το ΤΑΕ. Ναι, κύριε οικονόμου. Ναι, σας παίρνω να σας ενημερώσω ότι είμαστε έτοιμοι να αντακόμουμε την επιχείρηση. Να αρχίσουμε την επιχείρηση. Να γίνει η επιχείρηση. Να πάντα πάλι. Κύριε Λέιζου, νευρίασα. Δηλαδή, πόσες φορές να χτυπώ και να μην μου απαντά. Κλείω το γιγανί. Πώς δεν του δώσω ρε κουμπάρε, δηλαδή. Στέλνει μας μήνυμα. Ξέρω που είναι η Τερέζα και δεν απαντάω τηλέφωνο. Καλά, δεν σου λέει κάτι ο αριθμός. Τι να μου πει ο αριθμός, ρε Κουλιά. Μπορεί να το θεωρώ. Ούτε μου περνά από το νου, πώς μπορεί να είναι. Λες να είναι αυτός ο κούλτης και προσπαθεί να σου κάνει ψήπη. Δεν μου το ψήπη. Ψήτω με πατάτες. Καλά, δεν είναι καμία στρατών εσύ. Ήσου θαλάμοφυλάκας μια ζωή, ρε κουμπάρε. Ρε μα ήμουν μόνιμος ενόμισες. Ψηπή, αγαπητέ, ψυχολογικό πόλεμο. Μήπως είναι ο Κούλης, λέω, και σου στέλνει μήνυμα για να σου κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Ανιέω, Παναγία μου, τσάβουν να τον κόψω, δηλαδή. Μπορείς να διανοηθείς την πορεία του κάπου. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε στην αστυνομία τώρα και θα μάθουμε αν υπάρχουν στοιχεία περισσότερα για αυτόν τον αριθμό. Μια ιδέα, για να του στέλνεις ένα μήνυμα. Μπορεί να μας απαντήσεις το μήνυμα, μπορεί να με θέλει να ακούσουμε τη φωνή του. Έχεις δίκιο. Θα του στείλω μήνυμα. Τι του γράφεις? Ανέκδοτα. Τι του γράφω, Χρήστο? Το ρωτώ ποιος είναι να μας απαντήσει. Ας ελπίσουμε ότι αυτήν την φορά θα απαντήσει. Για πάντα βρε κουμπάρε επιτέλους να δούμε ποιος είσαι. Πάντως όποιος κι αν είναι ρε φίλε, σίγουρα κάποιοι μας πούσουν το πίψι. Μένα σπάσαν τα νεύρα μου. Και εμένα σπάσαν τα νεύρα μου, αγαπητέ. Λοιπόν, κλείω το, βάζω το εδώ και αν θέλει να μας μιλήσει, ας τηλεφωνήσει, ας στείλει μήνυμα. Δεν μπορώ πλέον. Κύριε οικονόμου, σας παρακαλώ πολύ να περιμένετε. Δεν τους επιτρέπω να κάνουν τίποτε χωρίς την έγκρισή μου. Κύριε οικονόμου, κοιτάξτε. Εμείς ως γονείς έχουμε σοβαρότατες ενστάσεις. Λοιπόν. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οτιδήποτε. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Δεν πρόκειται να προχωρήσετε σε καμία επιχείρηση. Θεοκλήτε, πες του σε παρακαλώ. Θέλω να με οδηγήσουν μπροστά της. Θέλω να της μιλήσω. Θέλω να τη δω στα μάτια και να της μιλήσω, σε παρακαλώ. Πάμε τώρα να τη δούμε. Ναι. Πάμε. Τζίνος. Ο Γιάννος. Να το απαντήσω. Για πάντα του. Να το αφήγεις να χτυπά. Έλα, αγαπητέ. Έλα. Από ποιος αγαπητός είσαι? Α, εσείς αγαπητέ. Δεν θέλω πια κρατάς το κινητό του άλλου του αγαπητού. Ο αγαπητός σου είναι εδώ δίπλα μου. Οδηγά. Ρώτα τον, θέλω να μου μιλήσει. Μα κοίτα, αγαπητέ, και να θέλει να σου μιλήσει, δεν μπορεί τώρα επειδή οδηγά. Κατάλαβες, δεν το ξέρεις ότι απαγορεύεται να μιλάς όταν οδηγείς. Φέρ' το κινητό, δάρε. Μια στιγμή να σου το δώσω. Φέρ' το κινητό, δάρε.
Αν ο κόσμος έπαιρε μπουρλό τον Ισραήλ μαζί από τον νόμο για τα κινητά. Έλα ρε. Έλα ρε. Πού είσαι ρε, να μου γίνεται. Να μου γίνεται. Βιετνάμ. Πού είσαι. Πίσος. Πίσω μου. Έτω. Πού πάτε τώρα. Πάμε στην αστυνομία να δούμε τι γίνεται με την Ταρέζα. Να πελάνω ρε φίλε. Όχι φίλε μου, δεν θα πελάνεις. Δεν θα μας πελάνει κανένας εμάς. Εμείς ενώ μας πελάνουν είναι ούλους αρφοί μου. Ριάννα μου, χτυπά μου η Ταρέζα. Να πω μας, τρε. Πάσου πολλά τώρα για λουθκιά. Να τα χωρίς πιο συχνά. Φκάλε πόνι, Μαρή. Βρεις τον κόσμο όξα ακόμα μάχες. Ήβρα τον, να μην τον ευρώ. Όπλα. Βράζει όπλα. Δηλαδή κλέψε μια από τους εφέτρους. Κάμνουν. Ρε, βοτάς με εμένα να μην κάμνουν, ρε. Θέλεις να με νευριάσεις, ρε. Εσύ να μου πεις αν κάμνουν, ε, αν δεν κάμνουν. Κάμνουν, ρε, μας τρεκάμνουν. Δεν μάχες. Εν είσαι σοβαρός και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αν κάνεις τις τραβάρες σου πάλι σήμερα, ρε. Έχουμε εμπιστοσύνη, μας τρέχουμε εμπιστοσύνη. Θέλεις τη Σουηδέζα, εγώ θα σου φέρω Σουηδέζα. Ζωντανή, νεκρή, εγώ θα σου φέρω. Όχι, διότι αν έρθεις και πεις μου ότι σκοτώθηκε η Σουηδέζα, να χαρτίσεις που μπροστά μου, ρε. Μην έρθεις να μου πεις ότι σκοτώθηκε. Πίνε, λάμνε, παίχ του μόνος σου, πίνε σε παίξω. Με φοβάσαι ρε, μας τρέχει, τα παιδιά είναι επαγγελματίες. Παιδευμένοι στη ρωσική μαφία να πρέπει να σας κάψει. Είσαστε έτοιμοι, όχι ξανά είσαστε έτοιμοι. Μόλις μας δώσεις πράσινο φως. Λοιπόν. Ακού προσεκτικά, ρε, πώς να στηθεί το πράγμα. Για να μην μπερτέψουμε παραπάνω ύστερα. Ένα λεπτό. Σωστά πράγματα είναι συσταρισμένα. Λοιπόν, ακούω. Μισό λεπτό με μου μιλάς να δω τι να κάνω. Μάλιστα, αυτό είναι το κουμπί εδώ. Εμπρός, Τερέζα. Φέρ' το δά. Ποιος μιλά, ρε κουμπάρε. Εσύ ποιος είσαι, ρε κουμπάρε. Κύριος που φοβάται κανένα. Είσαι ρε καραφιόζι. Α, ποιος. Ποιος είσαι εσύ ρε. Άφησε την Τερέζα ελεύθερη τώρα αμέσως. Α, εντάξει ρε φίλε, sorry ρε που την εκράδυνος τώρα ρε, ξαμπολότη. Δώσ' μου ρε τον άλλον και φκάλε πόνιμα, εσύ ποιος εμπούσε. Μόλι να μου λέει σε μένα να φκάλω πόνιμα, φκάλε εσύ πόνιμα ρε καραφιόζι. Αμάνα μόνο να πιτώσω. Να σε πιτώσω ρε. Ε, το δά ρε. Ρε, δώσ' μου την Τερέζα τώρα. Ω, καλώς το παιδί. Δώσ' μου την Τερέζα ρε, είπα σου. Δώσ' του την Τερέζα ρε, είπα σου. Σιωπή, ρε, κουμπάρε, εσύ. Μα βιάζεσαι πολλά, ξένη ιδέα μου. Μάνα μου, ρε. Εκρύαλεν το πλευρό του μωρού. Σε παρακαλώ, δώσ' μου το. Θα σας δώκω κανένα. Θα με αποφασίζω εγώ. Ρε, δώσ' μου την Τερέζα, γιατί για μην μπορούν να σε κόψω, να σε θάψω ζωντανό. Ακούεις, ρε! Μάνα μου, ρε, το φωνιά μου, ρε. Μα σε φωνιάς εσύ, ρε. Είσαι κακόν αγόρι, να λόγω, ρε. Το λοιπόν, ρε, τσακαλί. Άκου να σου πω και πάρ' του καλά στο νου σου. Τον πελώνε εμένα με μου τον παίζεις γιατί σου περνά. Κοίταξε να μην κάνουν καμιά μπελάρα να μπάτσει. Γιατί την κορού σου ξιαστεί. Ακούσες, να μην κάνουν καμιά μπελάρα να μπάτσει. Γιατί εγώ είμαι πελός. Είμαι πολλά πελός εγώ ρε.
Ακούσες! Το λοιπόν είπα το και του γερού της. Λαλό σου το και εσένα να το ξέρεις. Αν κάμουν καμιά μπελάρα να μπάτσει, η κορούα σου εντζίνη που να πάει πρώτη. Θα την παίξω εκείνη πρώτα και να πάω τα πισόν της. Ακούσες! Εγώ φυλακή δεν ξαναμπαίνω, ρε παιδί. Άκουσες να μου σου λαλώ. Το λοιπόν δεν είναι να μου να κάνεις. Τι θέλεις ρε κουμπάρα, γιατί την κρατάς, τι θέλεις, πέ μας. Εγώ θέλω να φύγω από την Κύπρο. Είχα τα όλα κανονισμένα να φύγω και στραώσα μου τα εμπάτσι. Ας έβρουν γίνει τώρα τον τρόπο εντός να φύγω. Ας ευκάλουν τη Σουηδέζα και αν ικανούν να φύγουμε μαζί. Δώσ' μου τι. Θέλω να της μιλήσω. Ρε κουμπάρε. Να μιλήσεις στους μπάτσους. Να μιλήσω. Ό,τι μου πεις να τους το πω. Άκου να σου πω ρε κουμπάρε. Πρέπει να τους μιλήσεις. Δεν γίνεται άλλος πώς. Θα έχουμε άσχημες ιστορίες λαλό σου δάμε. Ρε κουμπάρε, αν μπουν και κάμου κάπου ηλίκια οι μπάτσι, θα έχουμε άσχημες ιστορίες λαλό σου το. Έλα, πιάστε στο τηλέφωνο. Χρήστο. Μωρό μου, έλα μωρό μου, πού είσαι μάνα μου. Χρήστο μου. Αγάπη μου, με φοβάσαι μάνα μου. Με φοβάσαι να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου να σε αφήκει. Με φοβάσαι. Αγαπώ σε, Χρήστο. Κι εγώ αγαπώ σε, μωρό μου, κι εγώ αγαπώ σε. Ηρέμησε, ηρέμησε, εν πρόκειται τον αφήσω να σου κάνει κακό. Αγαπώ σε όσον τίποτα άλλο στον κόσμο, Τερέζα μου. Με μου φοβάς. Σε παρακαλώ. Χρήστο μου. Αγαπώ σε. Άντε, κανείς να βρέξεις και το κινητό να το χαλάσεις. Ας με να φύγω, ρε κάθαρμα. Να μόνοι που κλαμούν, να μου κλείσουν. Ας με. Ακού να σου πω. Αβιάζεσαι εσύ μια κούκλα μου. Εγώ βιάζομαι 10. Κατάλαβες. Ας τα κανονίσει ο τσίρις σου. Και ο γκόμενος. Πέρασα απ' το δρόμο που είχαμε βρεθεί. Το μικρό μπαράκι είναι ακόμα εκεί. Βρήκα και δυο καρδιές στον πάγκο χαρακές. Σ' αγαπώ για πάντα λέγανε κι αυτές. Κι εγώ είμαι εδώ, ακόμα εδώ. Ψάχνω έναν άνθρωπο να βρω. Εγώ είμαι εδώ, ζητάω φωτιά. Να βάλω πάλι πυρκαγιά. Έχω τσιγάρο, έχω ποτό. Και μια καρδιά να μοιραστώ. Εγώ είμαι εδώ κι η μοναξιά ψάχνει και εκείνη η συντροφιά. Κι αν φύγουν οι άλλοι αύριο πάλι θα είμαι εδώ. Κι αν φύγουν οι άλλοι αύριο πάλι θα είμαι εδώ. Πώς μπορεί να το τραβήσεις το σχήμι. Ακόμα απορείς. Ενε καταλάβες. Όχια με που πάει, να σπάσει και να πάνε όλα που κουπά. Τίποτε θα κάνεις ρε κάθαρμα. Έλα σου πω, να προκαλείς με τώρα. Ας με να φύγω. Γιατί, πέ μου, επεθύμισες τον κόμενο σου. Άψαν τα λαμπρά σου που λαλούμε να μ' άκουσες τη φωνούλα του. Βέβαια, καταλαβαίνω σε. Είσαι και σε μια φάση τώρα που χρειάζεσαι κάπως το οργή που λέμε, έτσι, έτσι. Χρειάζεσαι τα χαδάκια σου, τα φυλάκια σου. Ότι εστερήθηκα εγώ για 5 χρόνια. Εξαιτίας του τζιρού σου. Πάλε εξαιτίας του τζιρού μου. Άκου να σου πω. Πες με. Άκουσε να σου πω. Επειδή εστερήθηκα τα εγώ του τα όλα τα όμορφα, τα πράγματα, για 5 χρόνια, να μπουλαλείς. Να μπουλαλώ.
Ξέρεις να μου θέλω. Τι θέλεις τώρα. Αν το βρεις. Δεν μπορεί να κάνουμε ρε τώρα. Δεν το μην να κάνουμε ρε φίλε. Να πάει στην αστυνομία μόνοι μας να μπορεί να κάνουμε, να κάνουμε τίποτε. Όχι γίνεται ρε πάει στην αστυνομία, δεν με καταλαβαίνετε ρε δηλαδή ρε. Αφού με τόσο είπαν ότι αν κάνει τίποτε αστυνομία μπορεί να τη σκοτώσει. Τι να σκοτώσει ρε φωνιάς, έγινε μου λίγο φωνιάς. Ρε για αφιβάλλεις τώρα, τόσο κόψε μέσα τώρα ρε, ξέρετε που μπορεί να μας κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εισηγούμε να πάμε στην αστυνομία να τους πεις αυτά που σου είπε στο τηλέφωνο. Τουλάχιστον να μην θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή της Τερέζας. Και αν τα καταφέρουμε να μάθουμε και σε ποιον ανήκει αυτός ο αριθμός που μας έστειλε το μήνυμα. Α, ποιο μήνυμα? Κάποιος μας έστειλε ένα μήνυμα ότι ξέρει που βρίσκεται η Τερέζα. Ρα ποιος είναι τούτο, τσιν το άλλο μπέζι, δεν ξέρω, μάτω πάει σε αστυνομία. Να μου ρωτήσεις κανένα φιλί έτσι να σπάσει ο πάγος. Δεν και κεραζίνει να με φιλίσεις έτσι που ήχτον να πούμε. Με τολμήρισες να μου μιλήσεις. Δώσ' μου ένα φιλούι. Ας με. Ας με. Να σου πω. Πού να σου πω. Μα σαν να ρίξει ψάρωσες δάμε. Εν και κατάλαβες άλλο πως ποιος εμπόσχει το πάνω χέρι και ποιος αποφασίσεις δάμε. Με τολμήσεις να μου κοντέψεις γιατί να σου φτύσω. Γιατί. Γιατί αηδιάζωσαι. Είσαι αηδιαστικός. Έλα να μου δώσεις ένα φίλο, είναι και χίλια λίρες ένα φίλο, ίσιο. Του τον που κάμεσαι να το πιερώσεις. Άγια μου το, ξύρτα με. Άρα κουμπάρα, τόσο τώρα δεν μου θέλει να τρέψω να πιάνει. Εγώ μπαρε πέμω ότι θέλει να φύγει από την Κύπρο και ότι είσαι τα καλονισμένα να φύγει. Αλλά εστράωσαν του τα εμπάτσι. Μόνος του τα εστράωσαν, αγαπητέ. Δεν έμεινε παράνομια που δεν την έκαμε. Με θυμώνεις, αγαπητέ. Ε, τούτος είπε ότι θέλει να φύγουν τη Σουηδέζα, να τα κανονίσει για να φύγουν από την Κύπρο, κατάλαβες. Εντάξει τότε, αφού το είπε ο Κούλης. Μα νόμισε ότι ό,τι θέλει θα γίνεται. Μάλλον, ήταν κουβέντα να παπάστης. Μαύρο κορδάτο και προβληματιστή. Να κουβέντα σου πέρα ο συμπέθαρος μου. Τώρα, βέβαια. Εάν δεν ήμουν αυτός που είμαι, έτσι, παράδειγμα λέω τώρα, αν ήμουν για παράδειγμα μηχανικός αυτοκινήτων, για παράδειγμα, έτσι, θα μπορούσα έτσι στην απελπισία μου, στο ψυχολογικό μου αδιέξοδο, να βουτήξω την κουκούλα, να μπω στα κρατήρια, να τη βουτήξω αυτή την κυρία, να την... Μπορώ όμως να το κάνω εγώ τώρα, αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις ότι... Εάν δεν ήμουν αυτός που είμαι, θα μπορούσα να το κάνω. Στην απελπισία μου, ειλικρινά, και αν αγαπούσα πάρα πολύ έναν άνθρωπο, θα μπορούσα να το κάνω. Ήταν σαν να μου ζήτησε να παγάγω τούτην την Ιταλίδα στους Σουηδέζα, να μου στενά θυμαμένη. Και πρέπει να φάει φρυτέ μαύρα. Από τη φυλακή και να ζητήσουμε έναν ανταλλαγή της με την Τερέζα. Μιλές πελάρες, αγαπητέ. Αφού έτσι έφτιαχνε μου τις κουβέντες. Μιλές πελάρες, αγαπητέ, σε παρακαλώ. Σέβομαι το πρόβλημα σου, σέβομαι την ψυχολογία σου, αλλά δεν μπορώ να σε ακούω να λες τέτοιες πελάρες για να αντικαστεί όπως τον κύριο Μαύρο Κορδάτο. Σε παρακαλώ. Καλά, ρε κουμπάρε, sorry. Ρε κουμπάρε, έθιξες και τα ιερά και τα όσια του Χρήστο μου. Είπε του ο Μαύρο Κορδάτος να παγάγει τις Σουηδές. Εκανή, ρε. Η Έλλη και εγώ, κύριε Οικονό μου, πιστεύουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Θέλω να πω, πρωτού προβείτε στην επιχείρηση, έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι το κλειδί βρίσκεται σε αυτή την κυρία. Αν μπορώ να αποκαλώ κυρία ένα τέτοιο υποκείμενο. Κύριε Μαυροκορδάτε, έτσι κι αλλιώς, μετά από δική σας παράκληση, ο αρχηγός ανέβαλε την επιχείρηση. Ασφαλώς, αυτό έπρεπε να κάνει. Άλλωστε, είναι σαφές ότι αυτός ο αλήτης είχε να απειλήσει ότι θα σκοτώσει την Τερέζα μας, έτσι και εμφανιστεί μπροστά του μπάτσος. Έτσι είπε. Κύριε Οικονόμο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Θέλω να δω αυτήν την κυρία που κρατά στα χέρια της τη ζωή του παιδιού μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τη δείτε, κυρία Μαυροκορδάτου. Μόνο θα ήθελα να σας καταστήσω σαφέστατη τη θέση της αστυνομίας
ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαπραγματευτούμε την ανταλλαγή της με την Τερέζα. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Ναι. Ναι. Περάσει. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι έξω ο κύριος Κασιανός. Να περάσει. Ο κύριος Κασιανός, είπατε, μα ο δικαστής. Καλησπέρα. Γεια σου, Πέτρο. Ναι, κυρία Κασιανέ. Ήρθα να δω την κυρία Αντωνιώνη. Έχω κάτι πολλά σημαντικό να της πω. Γεια σου. Γεια σου. Να μπρεγώ, Παγκή. Βόρκος σας. Νικητάρε, Παγκή, στα Ρεάλ Μαδρίτης. Ρεβέντι, είναι ωραία αστεία. Κύριε, με συγχωρείτε. Εμείς θέλουμε να ενημερωθούμε για την υπόθεση απαγωγής της Τερέζας Μαυροκορδάτου. Το παιδί να παιδό είναι μνηστήρας της και μόλις έμαθε για την απαγωγή. Φίλε μου, τα πεθερικά σου μέσα. Θέλεις να τους πω ότι ήρθες. Όχι, εντάξει. Θέλουμε να μας πείτε μόνο τι έγινε και τι σκέφτεστε να κάνετε. Επίσης, να θέσουμε υπόψη σας το εξής. Πριν λίγο πήραμε ένα μήνυμα που έλεγε «Ξέρω που είναι η Τερέζα». Ξέρει που είναι η Τερέζα? Ποιος είναι τούτος? Μα εσείς πρέπει να μας το πείτε αυτό. Βέβαια, αν ήξερα, πριν έρθουμε στην αστυνομία, ανησυχούσα, τώρα ανησυχώ παραπάνω. Μήνυμα. Πού είναι το αριθμό, ρε, Γουλίου? Μα να ανοίξεις. Γιατί? Για να έχουμε αγωνία. Πάτε, ρε. Άνοιξε τώρα, στέκω. Λαλή, πού να πάνε να βρουν την Τερέζα. Ας αστεία. Στο τέλος να μπούμε μέσα, χωρίς να έχω φασαρία. Ας αστεία. Να πάμε πίσω να το πούμε στην αστυνομία. Σε μπελό, ρε, πάντως πως αστυνομικούς, δηλαδή να κουβαληθούν και να μην πάτσεις και να γίνει κανένα μάσο. Μα δεν μπορούν τώρα που λάλλει, ρε. Τι θα κάνεις, δηλαδή, τι θα κάνεις. Ένα πάμε ένας. Ναι, Ράμπο. Με σωσάρε, ρε. Κάτσε αρ' το κουλάλι μόντας μαζί σου. Αν έρχομαι εγώ, ρε. Περιμένετε. Περιμένετε, έρχομαι κι εγώ. Πρέπει να τούτη αποθήκη. Εγώ να σε φάσα. Ένα λεπτό ρε, κάποιος νεύκη μας. Βέβαια, να μας καταδεχτεί η κόρη του δικαστή, εμάς τους λεχρίδες, ανακατσιά μας. Αλλά οι ανακατσιασμένοι εσείς είσαστε. Οι πλούσιοι και οι βολεμένοι, εσείς τα σκουλούτσια που τρώτε ανθρώπους. Σταμάτα να κατηγοράς συνεχεία τους άλλους. Εσύ εγκαταστρέψεις τη ζωή σου, μόνος σου. Ώστε έτσι, α. Βέβαια. Ένα φταίξει ο πλούσιος πως ήταν μέσα. Α. Ένα φταίξει πάντα το θύμα, ναι. Βέβαια. Ενάρτη κανένα να ρωτήσει για το κατάντεμά σου που καταντήσαν τη μάνα μου για να ζήσει τα κοπελούθια της. Κανένας δεν θα έρθει. Τι είναι η φταίη που έγινε μου. Έναν έτσι. Και ο γιος της ο ίδιος φταίει που έγινε έτσι. Διότι είναι βασταρδιάκια για να αγοράσει, να φάει, κανένα ρούχο να βάλει, κανένα μπαμπούτσι. Καταλάβες, ήταν γιος της που έγινε έτσι. Γνώρισα και άλλους ανθρώπους που μεγαλώσαμε στη στέρηση και την ορφάνεια. Αλλά γίνανε αξιόλογοι ανθρώποι στην κοινωνία. Είναι καταντήσα σαν εσένα. Αλλά δικαιολογίες, άμα θέλεις να εφησυχάσεις τη συνείδηση σου, μπορείς να βρεις πολλές. Δικαιολογίες για να εφησυχάσεις τη συνείδηση σου για κουβέντες που μου λαλίζαμε τώρα. Κούκλα μου, ξεχάνεις ένα πράγμα πολλά σημαντικό. Εν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναμη. Έχει άλλους που έχουν πολύ δύναμη και αντέχουν τα βάσανα. Έχει που εν έχουν όμως και πέφτουν. Και άμα πέσουν, τσαλαπατούν του τσέλι που πάνε. Κατάλαβες, όπως τους λίμπορους. Αρέσκει τους δικούς σου να πατούν πάνω σε πτώματα. Να τώρα κινητοποιήσουν. Σας υπενθυμίσω και πως τίποτα είναι κλεισμένο. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω. Εμπήκες 5 χρόνια στη φυλακή και ευκήγες. Γιατί μόλις ευκήγες έκαμε στα ίδια. Γιατί ήθελα να σας τιμωρήσω. Με καταλάβες. Ήθελα να σας τιμωρήσω. Για ό,τι έπαθα εξαιτίας σας. Ήθελα να σας δω να υποφέρετε. Και να σου πω και κάτι. Αρχόντισσα μου μεγάλη.
Το Αρκοντελίκη σου δοξιάσεις τα μέσα, δα, γιατί τα μέσα είναι το βασίλειο μου. Ακούσες και θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Γιατί αν δεν κάνεις ό,τι θέλω εγώ, να σου την αντιμάξω, ακούσες. Φιλάμε. Φιλάμε, είπα σου. Άσουμε. Αρμαλάκια! Το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα με εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Πάντα σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδι στην πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα με εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.